centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μαζί μας κύριε Γιώργα, καλή σας ημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Τι γίνεται, τα λέγαμε εκείνα τα μεσάνυχτα, θυμάστε? Ναι, έτσι. Είχαμε ανακοινώσει τη διακοπή της του δρομολογίου της Μεσοποταμίας. Ήταν μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν επιβλήθηκε η καραντίνα στην Μεσοποταμία με τον κύριο Ζιώκα. Και ήρθε η ώρα, σε φυσιολογικές ώρες, κύριε Ζιώκα, να πούμε και την αποκατάσταση αυτής της γραμμής και την επανέναρξή της από σήμερα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αποφασίσαμε να το πάμε βήμα-βήμα. Ναι. Σύμφωνα με όλες τις οδηγίες που προτείνουν κιόλας οι ομοσπονδίες και τα λοιπά. Μπορείτε δηλαδή, να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι οδηγίες για να ξέρουν και οι επιβάτες? Δηλαδή, θέλει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταρχήν δεν έχουμε κάποια μεσαία τάξη, δηλαδή έχουμε κοινωνικά, εξυπηρετούμε κοινωνικά αστερέστερα στρώματα, ναι, έτσι όπως είναι συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, ναι, κάποιοι ελάχιστοι εργαζόμενοι, mm-hmm, που έχουν ανάγκη και μετακινούνται. Σε αυτές τις ομάδες ουσιαστικά απευθυνόμαστε. Οι ευπαθείς ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι ουσιαστικά, και γι' αυτό βήμα-βήμα ανοίξαμε τις γραμμές που θα επαναλειτουργήσουν κανονικά ανά ώρα από τις 4 Μαΐου, αλλά μέχρι τις 4 Μαΐου θα έχουμε το πρόγραμμα της Κυριακής. Δηλαδή σήμερα στη Μεσοποταμία ποιες είναι οι ώρες που μετακινήσετε? Από τις 8 η ώρα το πρωί έχει ένα 2 ώρα, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Μάλιστα. Με επιστροφή της μισές από εκεί. Μάλιστα. Και έχει 8, 2 και 6 για Καλοχώρη επιπλέον. Α, επιπλέον είναι πρόγραμμα, ναι, Κυριακής. Ναι. Είναι πρόγραμμα, ναι, Κυριακής. Ναι, ναι, είναι το ωράριο της Κυριακής που εφαρμόζουμε τώρα, γιατί υφίσταται ακόμα η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 8. Βεβαίως, ναι. Έτσι, μέχρι τις 4 του μηνός, όπου και θα απελευθερωθεί ουσιαστικά πλήρως μετά το ωράριο λειτουργίας, έτσι όπως ήταν αρχικά. Θα πάμε ένα βήμα παραπάνω, θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του Σαββάτου. Να πούμε τώρα το εξής. Όσοι μπαίνουν από σήμερα στο αστικό, ναι, μπαίνουν υποχρεωτικά και για τη συγκεκριμένη γραμμή με τα γάντια τους και τη μάσκα τους? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι ούτε επιβλέπων σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να προφυλάσσεται. Ναι. Έτσι, επειδή είναι κλειστός χώρος. Λένε ότι η μάσκα θα γίνει ένα πόσπα στο κομμάτι των αξεσουάρ. Των καθημερινών μας αξεσουάρ. Διαθέτουμε σε κάθε, ναι, όχημα απολυματικά και γάντια μιας χρήσης και για τους οδηγούς και αν επιθυμεί κάποιες επιβάτες να φορέσει, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν μπορώ να επιβάλλω εγώ σε κάποιον. Ούτε σας έχει πει κανένας ότι υποχρεωτικά για να μπει κάποιος στο αστικό πρέπει να φοράει μάσκα και γάντια? Κάποιες τέτοιες οδηγίες. Σε μένα ουσιαστικά οι οδηγοί είναι όχι υποχρεωμένοι για καλό, τους ουσιαστικά τις έχουμε εξοπλίσει με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ. Σωστό, αλλά να δούμε τι γίνεται στην πράξη, κύριε Ζιώκα. Τώρα εκτελείται δρομολόγια και σε άλλες περιοχές. Πώς μπαίνει μέσα ο κόσμος, με μάσκια γάντια ή όχι? Η μισή, ναι, η μισή όχι. Οχ, ναι. Ναι. Και ναι, πώς, ναι, τους βλέπουν οι μισοί τους άλλους μισούς? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τους υπενθυμίζουμε ουσιαστικά, ναι, ότι υπάρχουν διαθέσιμα υλικά μιας χρήσης, ναι, κατά την επιβίβαση. Αλλά αν κάποιος δεν το επιθυμεί, είναι δικό του ρίσκο. Δεν μπορώ δηλαδή να το βάλω το μαχαίρι στο. Νομίζω ότι για κλειστούς χώρους θα επιβάλλεται μετά τις 4 Μαΐου. Θα επιβάλλεται. Αλλά δεν έχει πει κάποια. Ναι. Πάμε λίγο τώρα. Θα και ο οδηγός να αποβιβάσει κάποιον επιβάτη. Σωστό. Τώρα, κύριε Γιώργα, πάμε λίγο στο πρώτο δρομολόγιο που έγινε σήμερα για Μεσοποταμία. 8 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί, 8 και 4. Πρώτα πήγε το αστικό, πήγε άδειο ή υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν κατευθείαν 8 η ώρα το πρωί Μεσοποταμία? Εννοείται άδειο για Μεσοποταμία. Πώς γύρισε, με πόσους? Αλλά είχε τις πρώτες 8 επιβάτες από Μεσοταμία, ουσιαστικά περίμενα στην πλατεία της Μεσοταμίας όταν ήρθε η άφηξη ουσιαστικά του αστικού, σαν τον Αγιώργη που ήταν χθες. Ναι. Η μέρα, αλλά όχι πάνω σε άλογο, πάνω σε αστικό. Πάνω σε αστικό, πω, μάλιστα. Έτσι, ναι. Γιατί μιλούσα με τον οδηγό σήμερα το πρωί και εγώ ανέβηκα. Ναι. Έχω ένα κτήμα λίγο πιο πάνω μετά το Καλοχώρι. Ναι. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαι και επικοινώνησα με τον οδηγό και μου λέει ήταν τέτοιο σκηνικό, είχε και κάμερες και τα λοιπά.
Που μπήκαν στο αστικό, ε. Ναι, ναι. Πόσοι ήταν συνολικά, είπαμε. 8 ήταν. 8, 8 που έσπευσαν από τα χαράματα να φύγουν από την Μεσοποταμία. Κοιτάξτε να δείτε. Τα υπόλοιπα δρομολόγια πώς πήγαν, μετά στις 10, τώρα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακείες στην Καστοριά, από την Μεσοποταμία, σε φούρνες κτλ. Οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, δηλαδή ουσιαστικά ήταν σε καραντίνα, δεν μπορούσαν να φύγουν. Έμειναν μέσα στο δημοτικό διαμέρισμα της Μεσοποταμίας ουσιαστικά. Κατάλαβα. Αυτοί επανέρχονται τώρα δειλά-δειλά στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα. Και όσο περνάνε οι μέρες, φαντάζομαι ότι... Μετά τις 4 βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε τώρα σχεδόν 10 μέρες μπροστά μας. Στην πορεία της ημέρας, για να δούμε και το αντίστροφο, το δρομολόγιο των 10 ή των 12 πήρε κόσμο προς τη Μεσοποταμία. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί σας είπα είμαι προς το ιστορικό πλευρά αυτή τη στιγμή, από συναδέλφους που εργάζονται αυτή τη στιγμή, επικοινώνησα μαζί τους και μου είπαν ότι άρχισε κάτι να γίνει, δηλαδή υπάρχει μια κινησούλα στην Καστοριά γενικά. Ναι, πολλοί πιστεύουν, και αυτό μας στέλνουν και μηνύματα εδώ, πιστεύουν ότι επειδή έληξε η καραντίνα στην Μεσοποταμία, έληξε και στην Καστοριά, παιδιά. Στην Καστοριά είμαστε όπως είμαστε. Μην μπερδεύεστε. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Συμπάνω στον κόσμο και στους ακροατές μας γενικά, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Δηλαδή, ράντια και η μάσκα, ειδικά σε κλειστούς χώρους, να τηρούν. Είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από επιβλημένη πια. Ναι. Γιατί από ό,τι είδαμε χθες, ακόμα και οι υγειονομικές εγκαταστάσεις, έτσι, είναι, δηλαδή μέχρι και μέσα σε ιδιωτικές κλινικές μπορεί κάποιος να μολυνθεί πολύ εύκολα. Εμείς μετά από κάθε βάρδια αποστηρώνουμε και απολυμμένουμε τα οχήματα ουσιαστικά, αλλά αν κάποιος φορείς, λέμε τώρα, πει μέσα, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε κατά κάποιο τρόπο, οπότε καθένας πρέπει να το δει έτσι όπως λένε και οι αρμόδιες αρχές, λες και κυκλοφορεί με τον ιό. Κατάλαβα. Να μην κολλήσει κάποιον, όχι να κολλήσει ο ίδιος. Σωστά. Να το παρακολουθήσουμε πώς θα πάει το πράγμα και στην απορία του και πόσο, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά πολύ γρήγορα και η Μεσοποταμία θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Και όλη βέβαια η περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.